στόχους και όλα αυτά. Αλλά εμείς δεν ξέρουμε πώς θα βγάλουμε το μήνα. Και ιδίως οι μακροχρόνια άνεργοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, κυρία Ευθυμίου. Και αναρωτιέμαι, τα έχετε, εσείς παίρνετε διαφορετικό feedback, γιατί ο κόσμος, ο οποίος οι περισσότεροι είναι είτε σε αναστολή εργασίας, είτε σε εκπεριτροπής, είτε περνάει πάρα πολύ δύσκολα, δεν περνάει καλά, δεν είναι ευχαριστημένος, που προφανώς κάθεται σπίτι του για να προστατευτεί. Κυρία Γιάμαλη, πριν απαντήσω στην ερώτησή σας, στη ρεαλιστική ερώτησή σας, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχατε προηγουμένως και με την επιστημονική μου ιδιότητα ως εργατολόγου. Και θα ήθελα να εισφέρω δύο στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά. Το ένα είναι ότι η έκθεση Πυθαρίδη στοχεύει πάρα πολύ στη μαθηματική αύξηση της απασχόλησης, τόσο με τη μείωση της ανεργίας, αλλά όσο και με τη συμμετοχή, και αυτό είναι σημαντικό, στην αγορά εργασίας υποαπασχολούμενων ομάδων. Και αυτό στην κλίνη σε αυτό που είπε ο κύριος Σταθάκης, που είπε ότι εξάλληψη των ανισοτήτων. Περιλαμβάνει εξάλληψη των ανισοτήτων, όπως είναι οι αποσχολούμενες ομάδες, οι γυναίκες και οι νέοι άνθρωποι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό. Και από την άλλη, στοχεύει στην ισχυρή αύξηση της παραγωγικότητας, που φυσικά, όπως είπαν και οι ειδικοί οικονομολόγοι, αποτελεί αύξηση της παραγωγικής, του παραγωγικού κεφαλαίου. Αυτά είναι κάποια σχόλια όμως προς την προηγούμενη συζήτησή σας, τα οποία θεωρώ όμως ότι αναδεικνύονται σε σημαντικό βαθμό στην έκθεση Πυθαρίδη και αποτελούν κάποιες μεταρρυθμίσεις που θα συναντηθούν με επιμέρους δράσεις, όπως τονίζει η έκθεση. Τώρα, επί της ερώτησής σας, προφανώς τη βιώνουμε και εμείς, τη βιώνουμε όλοι. Είμαι άνθρωπος της αγοράς, είμαι μάχημη δικηγόρος. Δεν είναι ευχάριστη αυτή η κατάσταση, όμως δεν είναι μια κατάσταση που μπορεί να αναλυθεί με άλλο τρόπο από το lockdown αυτή τη στιγμή, στο σημείο που δεν αναφέρομαι στην άρνηση του lockdown, κύριε Ευθυμίου. Αναφέρομαι στη στήριξη των ανθρώπων που μένουν σπίτι τους. Αυτό, ότι καθόμαστε σπίτι μας. Αναγκαστικά λοιπόν καθόμαστε σπίτι μας και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει λάβει συγκεκριμένα προστατευτικά μέτρα. 534 ευρώ και ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, που είναι ελάχιστο. Το οποίο διπλασιάστηκε αυτή τη στιγμή για τους ανθρώπους το τελευταίο μήνα. Διπλασιάστηκε για 500.000 άτομα, δηλαδή 260 περίπου χιλιάδες νοικοκυριά. Και αυτό είναι σημαντικό. Κοιτάξτε, θα σας πω πώς εγώ περιλαμβάνω αυτή την πραγματικότητα. Έχουν δοθεί συγκεκριμένα χρήματα και στις επιχειρήσεις και στους ανθρώπους που είναι οι πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Προχθές είχα μια συναμία τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Σκυλακάκη, διότι και εγώ ως βουλευτής από την αρχή της πανδημίας έρχομαι σε συνεχή επαφή με παραγωγικούς φορείς της πόλης μου και μεταφέρω τα αιτήματα, είτε είναι υποσυτισμός, είτε είναι το λιανεμπόριο, είτε είναι γενικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που μέσα στη Βουλή έχω ταχθεί και έχω κάνει και έκκληση στον Υπουργό Οικονομικών να τη στηρίξει με κριτήρια δανειοδότησης πιο ελαστικά. Τόσο λοιπόν στην τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Σκυλακάκη, όσο και χθες που είχα συνάντηση με τον κύριο Παπαθανάση, αυτό που η κυβέρνηση και οι στόχοι των Υπουργείων αυτών είναι να μην αφήσουν απ' έξω καμία ευάλωτη ομάδα από τα μέτρα προστασίας, να υπάρχει ένα δίχτυ προστασίας, ένα πλέγμα προστασίας σε όλους. Τώρα, προφανώς, ο χρόνος της κρίσης αυτής δεν είναι εύκολα, δεν μπορούμε να το δούμε εύκολα. Αν επομένως είχαμε ρίξει όλα τα πολεμοεφόδια μας στην αρχή, με μια εμπροστοβαρή διαχείριση όλης αυτής της οικονομικής κρίσης που επέφερε η πανδημία του κορονοϊού, τότε είναι πολύ πιθανό να είχαμε ξεμείνει από πολεμοεφόδια. Επομένως, αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπει η κυβέρνηση είναι επαναξιολογεί κάθε φορά τα υγειονομικά δεδομένα και πώς αυτό αντικατοπτρίζονται στα οικονομικά δεδομένα και αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων ρίχνει και άλλα μέτρα. Αυτό πάντως είναι αυτό που μου είπανε και θα δοθούν εφόσον υπάρχουν και άλλες δυνατότητες και περαιτέρω προστασία σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.